Μια στάση στο έργο που καρκινοβατεί τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο και που έχει ονομαστεί σε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, το οποίο μάλιστα στάθηκε χθες αφορμή να βυθιστεί στα Λασπόνερα η επιχείρηση ενός ιδιοκτήτη αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, έκανε το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Στράτος Σιμόπουλος. Ο λόγος για τον πολύπαθο κόμβο αμαρίου, για τον οποίο ο εργολάβος που έχει αναλάβει την κατασκευή του έχει κηρυχθεί προσωρινά έκτοτος από την ίδια ΒΟΑΚ, καθώς καθυστερούσε να υλοποιήσει τις εργασίες που του είχε επισημάνει με ειδική πρόσκληση. Ό,τι ήταν να γίνει από την πλευρά του Υπουργείου έχει γίνει για το συγκεκριμένο έργο. Όσον αφορά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, προφανώς στεκόμαστε με σεβασμό σε αυτές. Ούτως ή άλλως ο ρόλος της πολιτικής είναι να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και βέβαια της καθημερινότητάς τους. Ο Στράτος Σιμόπουλος, που έγινε αποδέκτης πολλών παραπώνων από κατοίκους της περιοχής για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, υπογράμμισε πως το έργο προχωρά σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, όμως όπως πρόσθεσε, οι τοπικές υπηρεσίες επιβάλλεται να συντονιστούν ώστε να γίνουν και οι μετατοπίσεις των δικτύων, εννοώντας την κατασκευή του τρίδημου αγωγού ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΡ και τη μετατόπιση των στήλων από τη ΔΕΗ. Εκείνο που ζήτησα είναι να γίνει μία μελέτη διευθέτησης των ομβρίων, πιθανώς από τον Δήμο, ο οποίος μπορεί να έχει μία παλαιότερη και να την επικαιροποιήσει, και να προσπαθήσουμε να βρούμε κονδύλια, ώστε παράλληλα με την εξέλιξη του έργου να είναι και συγκεκριμένη, να γίνει και συγκεκριμένη διευθέτηση. Ερωτηθείς επίσης για κάποια έργα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, χρηματοδοτήσεις των οποίων φέρεται να έχουν χαθεί, όπως για παράδειγμα το τμήμα Πάνορμο Εξάντη στο Ρέθυμνο, ο κ. Σιμόπουλος υποστήριξε το αντίθετο, λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Βλέπω ότι έργα σταματημένα έχουν ξαναξεκινήσει, έργα τα οποία είχαν προβλήματα παλωτριώσεων τα έχουμε λύσει και βέβαια υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για το συγκεκριμένο έργο θέλω να πω ότι είναι σχεδόν έτοιμη, θα τελειώσει μέσα στο Δεκέμβριο η μελέτη, η υδραυλική, και θα δημοπρατηθεί για το Πάνορμος Εξάντη. Δεν έχει σημασία από πού θα πληρωθούν τα έργα, το θέμα είναι τα έργα να μην νιώσουν έλλειψη χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, και από το νέο ΕΣΠΑ θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις έργων υποδομών, ενώ επανέλαβε πως δεν υπάρχει κανένας φόβος για τα ενταγμένα ή τα συμβασιοποιημένα έργα. Βέβαια, δεν θα είναι οι πόροι τόσο πολύ όσο είναι το σημερινό. Δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα, πάλι επιμένω, για έργα ενταγμένα.